Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα πολιτισμού, εκτός από τη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης, και πρέπει να ευχηθούμε στον Υπουργό για την ονομαστική του γιορτή. Το Ινστιτούτο Πολιτισμού με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού είμαστε εδώ. Σε αυτόν τον χώρο έγινε συμβολικά φύτευση μιας ελιάς, το δέντρο που συμβολίζει την ειρήνη, τη διάρκεια και είναι συνδεδεμένο με τον πολιτισμό μας στον χώρο της Μεσογείου, για να πούμε ότι ειδικά σε αυτόν τον χώρο που προοριζόταν κάποτε για να γίνει μέγαρο πολιτισμού, ότι η εποχή των μεγάρων έχει παρέλθει. Τελείωσε το μέγαρο πολιτισμού, όμως θέλουμε την κυβέρνησή μας, μόλις το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες, να δώσει και μπορεί να δεσμευτεί αυτός ο χώρος εδώ, σαν πάρκο πολιτισμού, να δώσει κάποια έργα υποδομής και για τον πολιτισμό, αλλά και για την πρωτεύουσα, τη Λευκωσία. Με αυτό το πνεύμα είμαστε εδώ συμβολικά για να πούμε ότι η Κύπρος χρειάζεται κάποιο έργο πολιτισμού, κάποιο πάρκο πολιτισμού, κάποιες αίθουσες για να φιλοξενούν μουσικές και άλλες εκδηλώσεις, και το ίδιο χρειάζεται και η πρωτεύουσα, η Λευκωσία. Περιμένουμε λοιπόν από τον Υπουργό ότι είμαστε στο 2015, σιγά σιγά, χάρη στις σωστές πολιτικές και Θεού θέλοντος, το μνημόνιο τελειώνει. Αμέσως μετά θα πρέπει να είναι μέσα στις προτεραιότητες κάποια έργα πολιτιστικής υποδομής, ξεκινώντας από το μουσείο για το οποίο μιλήσαμε προχθές, αλλά και όλα τα υπόλοιπα για τα οποία έχει ανάγκη η Κύπρος. Θέλω με τη σειρά μου να συγχαρώ το Δημοκρατικό Συναγερμό για αυτή την πρωτοβουλία, η οποία δείχνει ότι είναι και στην έγνοια και στις προτεραιότητες του τα θέματα του πολιτισμού. Όπως είναι γνωστό, λόγω της πρωτόγνωρης οικονομικής κρίσης αναστάλληκε η δημιουργία του μεγάλου πολιτισμού. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και άρχισε ήδη να υλοποιεί μια σειρά από έργα πολιτιστικά, έργα πολιτισμού, τα οποία είμαι βέβαιος ότι θα αφήσουν ένα θετικό στίγμα αυτής της κυβέρνησης στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου. Μπορώ να αναφέρω μια σειρά από έργα, πολύ σημαντικά έργα που έλειπαν από τον τόπο, τα οποία είτε βρίσκονται στο σχέδιο του σχεδιασμού, είτε υλοποιούνται αυτή τη στιγμή, είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί. Και αν μου επιτρέψετε να κάνω μια σύντομη αναφορά. Προχωρήσαμε λοιπόν στην ολοκλήρωση της μετατροπής της δημοτικής αγοράς του Αγίου Ανδρέα σε στέγη σύγχρονου χορού Λευκωσίας, και με τη χρηματοδότηση από τις πολιτιστικές υπηρεσίες ολοκληρώθηκε η Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Πολιτιστικό Κέντρο του Στροβόλου. Συγκροτήσαμε την ψηφιακή πλατφόρμα της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Ξεκινήσαμε τη διαδικασία ανάπλασης του Δημοτικού Θεάτρου της Λευκωσίας με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Συγκοινωνιών και Έργων με τον Δήμο Λευκωσίας. Προχωρήσαμε και προγραμματίζουμε την χωροθέτηση της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Ολοκληρώσαμε τη μεταστέγαση της αποθήκης έργων τέχνης σε μόνιμο χώρο με διαμόρφωση του κτηρίου της ΣΠΕΛ για να αποτελέσει επέκταση της κρατικής πινακοθήκης. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκινούν τον ερχόμενο μήνα. Οριστικοποιήσαμε τα σχέδια ανακαίνησης του ιστορικότερου σχολείου της Κύπρου, του Πανκυπρίου Γυμνασίου. Ήταν ένα θέμα το οποίο κρεμούσε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα. Ήδη έχουμε πάρει τις προσφορές και καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε ένα μήνα ξεκινούν οι εργασίες στο Πανκύπριο Γυμνάσιο. Και τέλος, προχωρούμε στη δημιουργία γειτονιάς καλλιτεχνών στη Λεμεσό με αναπαλαίωση των αποθηκών Παπαδάκη. Αυτό το μήνα προκυρήσεται ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του πολιτιστικού χωριού της Λέμπας, ενώ αναμένεται η έγκριση της τελικής μελέτης για την αναδιαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Κώστα Αργυρού στο Μαζωτό. Ταυτόχρονα έχουμε προχωρήσει στη διεύρυνση των πολιτισμικών συνεργασιών με άλλες χώρες μέσα από την υπογραφή σχετικών συμφωνιών σε προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας. Να αναφέρω την Κίνα, να αναφέρω τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Προχθές συζήτησα την περίπτωση ανάπτυξης μια τέτοια συνεργασίας και με τον
Έλληνα Υπουργό Πολιτισμού και προχωρούμε και προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ πρόσφατα είχαμε μια ανάλογη συνεργασία και με την Γαλλίδα Υπουργό Πολιτισμού και εκεί θα αναπτυχθεί μια ανάλογη συνεργασία. Είναι λοιπόν μια σειρά από δραστηριότητες και έργα που δείχνουν ότι η κυβέρνηση έχει ψηλά στις προτεραιότητες τα θέματα του πολιτισμού και μαζί με όλα αυτά τα οποία έχω αναφέρει είναι και άλλα έργα τα οποία βρίσκονται κάτω από την αρμοδιότητα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, όπως είναι το θέμα του μουσείου, στο οποίο αναφερθήκε ο κ. Προδρόμου. Κύριε Υπουργέ, ήθελα να ρωτήσω, η παιδεία ευθύνεται καθόλου για τη συμπεριφορά των φιλάθλων, που είδαμε χθες? Ένα σχόλιο. Για τη συμπεριφορά των φιλάθλων πιστεύω έχει ευρύτερα ευθύνη η κοινωνία, έχει η οικογένεια και προφανώς και το εκπαιδευτικό σύστημα και η παιδεία του τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη που της αναλογεί. Γίνονται, όπως γνωρίζετε, προσπάθειες ευρύτερης μεταρρύθμισης του τομέα της παιδείας στον τόπο μας, οι οποίες πέρα από τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών μας, ελπίζουμε ότι θα συντελέσει και στη διαμόρφωση και πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, με ήθος και αξίες, που θα είναι ξένα για αυτούς όλα αυτά που είδαμε χθες. Και ένα σχόλιο για τις παγκύπριες εξετάσεις. Οι παγκύπριες εξετάσεις προχωρούν κανονικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Με βάση την ενημέρωση που έχω, δεν παρουσιάστηκε οποιοδήποτε πρόβλημα μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πολύ.